Το ξεχασμένο τηγάνι στο μάτι της κουζίνας μετά το παραδοσιακό τηγάνισμα του μπακαλιάρου χθες το μεσημέρι, παρόλιγο να εξελιχθεί σε τραγωδία για ηλικιωμένο ζευγάρι στην Καλλιδονία Κισάμου. Πριν προλάβουν να γευματίσουν, οι 79χρονοι και ο 85χρονος σύζυγός της είδαν την κουζίνα της ισόγειας κατοικίας τους να γίνεται παρανάλωμα του πυρός. Ποιος ειδοποίησε για τη φωτιά? Από τη Σκουντελένα ειδοποιήθηκα ότι εδώ πέρα υπάρχει μια φωτιά. Από τον αξιωματικό υπηρεσία πυροσβεστικής ήρθα εδώ πέρα. Από ό,τι ξέρω, έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ήταν εδώ πέρα το ΕΚΑΒ και είχε πάρει τον άντρα. Τη γυναίκα την πήραν οι χωριανοί και την πήγανε στο νοσοκομείο. Στον οικισμό μένουν μόνιμα ελάχιστοι κάτοικοι και έτσι η 79χρονη κάλεσε τηλεφωνικά για βοήθεια τον ιδιοκτήτη παντοπολίου που τους προμηθεύει τα απαραίτητα, ο οποίος έσπευσε να τους απομακρύνει. Ο 85χρονος είναι κατάκητος εδώ και μία πενταετία και με σοβαρά προβλήματα υγείας. Τους ηλικιωμένους, από ό,τι ξέρω, τους βγάλανε οι κάτοικοι. Μέχρι να έρθει η πυροσβεστική εδώ πέρα, κάποιοι γείτονες βγάλανε και τον ηλικιωμένο και την ηλικιωμένη από το σπίτι. Όταν δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κισάμου έφτασε στο σημείο, η φωτιά είχε καταστρέψει ολοσχερό στην κουζίνα της ισόγειας κατοικίας. Ο 85χρονος εισήχθη για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Χανίων και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ το πρωί δόθηκε εξιτήριο στην 79χρονη σύζυγό του. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνω, είναι καλά στη υγεία τους, όσο γίνεται. Η ηλικιωμένη βρίσκεται από το μεσημέρι στη θαλπορή του σπιτιού των παιδιών της. Σημειώνεται ότι το ζευγάρι μετακόμισε στην Καλλιδονία στην εξοχική του ως τότε κατοικία τα τελευταία 5 χρόνια μετά την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του 85χρονου.